Άγιος Ιλαρίων, αγαπητοί μου χριστιανοί, εορτάζει 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Πρότυπο πίστεως και υπακοή στο Θεό, αλλά και πρότυπο αγωνιστικότητας και γνήσιος αρετής είναι ο Άγιος Ιλαρίων. Ο Ισάγγελος αυτός Άγιος σύγχρονος των μεγάλων βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελές, γεννήθηκε στην κομμόπολη της Παλαιστίνης Θαβαθά το 290 μετά Χριστόν. Από γονείς ιδωλολάτρες έλαβε ξεχωριστή μόρφωση σε μια από τις φημισμένες σχολές της Αλεξάνδρειας, αλλά και ο πόθος του να γνωρίσει την αλήθεια έμεινε ανικανοποίητος μέχρι που γνώρισε τον χριστιανισμό και αποδέχτηκε μέσα στη ψυχή του με χαρά και ευτυχία τις αλήθειες της νέας πίστεως. Μετά τη βάπτισή του σε ηλικία 15 ετών, θέλοντας να ικανοποιήσει την εσωτερική ανάγκη για εντονότερο αγώνα και εγκατάλειψη των βιωτικών μεριμνών, αναχωρεί για την έρημο. Εκεί έγινε μοναχός από τον Μέγα Αντώνιο, τον φημισμένο ασκητή, και διδάχθηκε τον κανόνα της ασκητικής πολιτείας και επέστρεψε στην πατρίδα του. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε τη μεγάλη περιουσία του στους φτωχούς και για 37 χρόνια έζησε μέσα σε μια σπηλιά, τρώγοντας μόνο το βράδυ, λίγα ξερασίδια και άγρια χόρτα στην αρχή και αργότερα λίγο ψωμί και προς το τέλος της ζωής του όσπρια, λάδι και λάχανα. Τόσο στενό ήταν το κελί του που έμοιαζε περισσότερο με τάφο. Κάποτε νύχτα ήρθαν ληστές να το βλάψουν, ο Θεός όμως τους σκότισε τα μάτια. Όταν ξημέρωσε συνομίλησαν με τον Άγιο και αντελήφθηκαν ότι εκείνος ούτε την κλοπή φοβόταν, ούτε και τον θάνατο. Πρόθυμα ομολόγησαν τις κακές προθέσεις τους, ζήτησαν συγχώρηση και ξαναβρήκαν το φως τους. Ο Άγιος Ιλαρίων απάλλαξε κάποια γυναίκα από 15ετή στήρωση, έσωσε από βέβαιο θάνατο τα παιδιά άλλης, με επίκληση του Θεού ξανάδωσε το φως σε κάποια που ήταν τυφλή από τα παιδικά της χρόνια, ελευθέρωσε από άγριο δαίμονα ένα νεαρό και άλλους πολλούς θεράπευσε δωρεάν πάντοτε. Σε ηλικία 63 ετών κατέβηκε στην Αίγυπτο για να επισκεφθεί την Ιερά Μονή του Μεγάλου Αντωνίου και στη συνέχεια πήγε στη Σικελία, όπου θεράπευσε από δαιμονική προσβολή αξιωματικό της αυτοκρατορικής φρουράς και από εκεί αναχώρησε για την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με θαυματουργικό τρόπο εμπόδισε πειρατές να πλησιάσουν το πλοίο του. Όταν έφτασε στην Πάφο, η οποία είχε καταστραφεί από μεγάλο σεισμό, εγκαταστάθηκε αρχικά στα ερείπια της και αργότερα συνέχισε την αγαπημένη του ασκητική ζωή σε υψηλό και δύσβατο βουνό έξω από το σημερινό χωριό Επισκοπή δίπλα από ειδωλολατρικό ναό. Έδιωξε πολλά δαιμόνια από την περιοχή και προσέφερε την περιπόθητη θεραπεία σε όλους όσους τη ζητούσαν. Στην ηλικία των 80 χρονών ο θαυματουργός ασκητής αρρώστησε. Αφού κάλεσε κοντά του τα πνευματικά του παιδιά και τα συμβούλευσε να μένουν πιστά μέχρι θανάτου στον Χριστό, τα ευλόγησε και άφησε την αγνή ψυχή του να μεταπηδήσει στους ουρανούς το 371 μετά Χριστόν. Οι Κύπριοι θρήνησαν τον αγαπημένο τους ερημίτη και έθαψαν το σκήνομά του στον τόπο της άσκησής του. Δεν έμεινε όμως το λείψανο του Αγίου για καιρό στο νησί. Ο μαθητής του, Ησύχιος, ο οποίος έμενε μαζί με τον Άγιο, πήρε το ιερό σκήνομα και το μετέφερε στην Παλαιστίνη, στην Ιερά Μονή Μαϊουμά. Αργότερα, πάφοι της περιοχής ανοίγηραν όχι μακριά από το ασκητήριο του Αγίου, ναό που σώζεται μέχρι και σήμερα, αλλά έχει καταληφθεί λόγω της υγρασίας του τόπου. Νέος ναός χτίστηκε όπως πάνω στην κορυφή του λόφου στο χωριό Επισκοπή προς τιμή του Αγίου για να διατηρήσει έτσι ανέπαφη την πνευματική του παρουσία στην επαρχία. Το απολυτίκιόν του, εγκρατεία στην έγκλη λαμπρινθή στη διάνοια, ίστραψα σταυμάτων ακτίνας Ιλαρίων πατήρ ημών και γέγονας φωστήρ περηφανής και στήλος ευσεβίας θεαυγής, καταβγάζων την εν Θεό σου βιωτή, τους πίστη προσιώντασι, δόξα το δωδεκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι,
δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα αμήν.